στα 700.000 υποσυτιζόμενα παιδιά ήρθαν να προστεθούν τα νέα μνημονιακά μέτρα, τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν σε συμφωνία μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση. Υποτιθέμενα αριστερή, γιατί στην πραγματικότητα η πράξη, η συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου είναι μια συμφωνία που ευτελίζει, που συκοφαντεί και καθυλώνει την αριστερά, όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Τουλάχιστον στα μάτια και στα αυτιά του περισσότερου κόσμου. 220 βουλευτές ψήφισαν, και είναι ένα δείγμα αυτό, ότι ότι κάθε νομοσχέδιο θα περνάει από την έγκριση της τερατρόικα προκειμένου να αποτελεί νόμο του κράτους. Αν αυτό δεν είναι ράπισμα στη δημοκρατία, αν αυτό δεν είναι ξεφτελισμό στη δημοκρατία, τότε τι είναι? Ουσιαστικά οι εκλογές αυτές γίνονται προκειμένου, το λένε όλοι, από τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε μέχρι τον Τούσκ και τον Γιουνκέρ, γίνονται προκειμένου να αποφύγει αυτή να αποφύγει το κοινοβούλιο τα αριστερά βαρύδια, να αποφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ τα αριστερά βαρύδια. Έτσι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια νέα μνημονιακή δύναμη, η οποία στην πραγματικότητα συνεργάζεται με τον Μεϊμαράκη, με τον Θοδωράκη και με όλους, και με όλους τους μνημονιακούς παίχτες. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της Καθημερινής αμέσως μετά το debate των δύο μονομάχων. Λέει, συμφώνησαν στα μνημόνια, διαφώνησαν σε όλα τα άλλα. Ποια όλα άλλα? Στο ασήκικον του Μεϊμαράκη και στο ευθυτενές του Τσίπρα. Ο λόγος λοιπόν είναι φανερός. Η λαϊκή ενότητα αποτελεί το μόνο μέτωπο το οποίο αντιστέκεται στεναρά στα μνημόνια, στη λιτότητα, και αποτελεί κοινοβουλευτική έκφραση των κοινωνικών αγώνων και των κινημάτων του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. Και πρέπει ουσιαστικά η λαϊκή ενότητα να στηριχθεί σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε τα φασιστικά δελήγματα τα οποία μας θυμίζουν την παρουσία τους καθημερινά και μάλιστα να λαμβάνουν και πολιτικές ευθύνες για τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρίξουμε τη λαϊκή ενότητα για να έχουμε μια πιθανότητα, μια δυνατότητα να πάμε καλύτερα τον τόπο. Ευχαριστώ.